ήρθε το έργο Brokeback Mountain στην Ελλάδα και έγινε θεατρικό. Και ακούστηκαν πάρα πολλά σχόλια και θετικά αλλά και αρνητικά. Εδώ χόρεψε ο Γκλέτσος ζεμπέκικο στο Ηρώδιο. Έτσι είναι! Και δεν ήταν και ζεμπέκικο αυτό. Μου θύμισε αν κάτι άλλο. Σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, νομίζω ότι έχω κατέβει από κάποιο ούφο. Ειδικά με το θέμα των gay, transgender, τα δικαιώματα, το gender less, το αυτό, το ένα... Παιδιά, είναι τόσο κουραστικά πλέον. Έβγε. Δηλαδή, μπορεί να κάνανε κάποια αίσθηση τη δεκαετία του 80 και να προκαλούσαν ένα διχασμό. Τώρα είναι παλιακά και ξεπερασμένα. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όποιος θέλει, ας μην πάει να το δει το έργο. Εγώ, ας πούμε, δεν θα πάω να το δω γιατί δεν με ενδιαφέρει. Και όποιος θέλει να το δει, να πάει να το δει. Αυτό. Όμως είναι κάποιοι χώροι οι οποίοι ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό, όπως είναι το Ηρώδιο. Εκεί πέρα, επειδή λοιπόν είναι κτήμα ολονών μας, της κληρονομιάς μας, εκεί πέρα δεν γίνεται να είμαστε ουδέτεροι. Εκεί πέρα πρέπει να έχουμε άποψη και να είμαστε κάθεκτοι και αμήλικτοι σε αυτά που πρεσβεύουμε. Γιατί πρέπει να είναι όλα για το καλό της Ελλάδας, οι απόψεις μας. Ο Δίνος Αργυρός ήταν νωρίς να ανέβει στο Ηρώδιο? Δεν είναι θέμα νωρίς ή αργά, δεν έπρεπε καθόλου να πάει στο Ηρώδιο. Πάρε να έχεις και μπροστά, πάρε να έχεις και από πίσω. Δεν είναι το είδος της μουσικής που θα επιλέξει το κοινό που στηρίζει αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Πιστεύω ότι το κοινό του μπορεί να τον συναντήσει σε άλλα μέρη που τους εκφράζει, που έχει ποτά. Δεν είναι όλα για όλους και για ανά πάσα στιγμή. Καλά πήγε αυτό. Ακούσαμε τον κύριο Καπουτζίδη να λέει ότι ο ίδιος, χαριτολογώντας, ότι νόμιζε ότι μόνο ο ίδιος και ο Φώτης Αργυρόπουλος είναι ομοφιλόφιλοι σε αυτό το χώρο και ότι ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλοι που το κρύβουν ή φοβούνται. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει να κάνουν τόσο θόρυβο γύρω από τη σεξουαλικότητά τους? Γιατί τους απαγόρευσε κανείς να κάνουν σεξ με όποιον θέλουν το βράδυ στο κρεβάτι τους? Τους κυνήγησε κανείς? Δηλαδή, γιατί το τραβάμε όλο αυτό? Ειλικρινά, παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί με τους δικαιωματιστές. Έχω κουραστεί με τους ανθρώπους που βγαίνουν και ουρλιάζουν. Δεν τους ενοχλεί κανένας. Ας ζήσουν τη ζωή τους και να αφήσουν και εμάς να ζήσουμε. Έλεος.